λίγο μετά την εκδήλωση στο Brooklyn, στο Grand Prospect Hall, καλεσμένη από τον κύριο Μιχάλη Χαρκιά, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που διοργάνωσε. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί γνώρισα παράγοντες της ελληνικής οικογένειας, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβληματιστεί, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν το μήνυμα σε μεγαλύτερες ομάδες για το τι συμβαίνει σήμερα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, που όλοι είμαστε περήφανοι και την αγαπάμε πολύ, και πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες σήμερα εν ώψη εκλογών. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ γλυκιά, μια πολύ επικοδομητική, όχι μόνο ομιλία από την πλευρά μου, αλλά και συζήτηση με τους παράγοντες. Οι ερωτήσεις τους νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμες. Από την πλευρά μου ήθελα να ενημερώσω, να εξηγήσω ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τι κάνουμε, τι πρεσβεύουμε, ποιες είναι οι θέσεις μας και πάνω απ' όλα ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Ήθελα να ενημερώσω τους Έλληνες εδώ, της ομογένειας, τους οποίους πραγματικά στην Ελλάδα αγαπάμε πολύ και θαυμάζουμε για τις επιτυχίες τους, για την ευημερία τους, αλλά και για την αγάπη που έχουν για την πατρίδα μας, έτσι ώστε να γνωρίζουν γιατί πρέπει να ψηφίσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί η ψήφος είναι η δύναμή τους. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν το Πάσχα, να ευχηθώ και χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους. Η διαμονή μου εδώ ήταν πάρα πολύ μικρή και την επόμενη φορά που οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουμε μια δική μας πια πολύ μεγάλη εκδήλωση με την παρουσία του κύριου Πάνου Καμένου, θα χαρούμε να γνωρίσουμε πλέον όλους όσους είχαν την ευκαιρία και σήμερα να ενημερωθούν από τους παράγοντες οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά της ελληνικής ομογένειας. Παρόλο που και ο κύριος Πάνος Καμένος έστειλε ένα μήνυμα βιντεοσκοπημένο, νομίζω ότι η επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας θα δείξει πραγματικά περισσότερα πράγματα. Ελπίζουμε να είναι αμέσως μετά τις εκλογές, όταν είναι εύκολο για μας για να έρθουμε εδώ στη Νέα Υόρκη, όπως επίσης προγραμματίζουμε και ένα ταξίδι και στο Σικάγο και στο Τορόντο, φυσικά και στην Αυστραλία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί, όπως τόνισα και στην ομιλία μου, το πρόγραμμά μας έχει ενισχυθεί και από Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πάρα πολύ στο να γνωρίσουμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση θα υπάρχει μία εικόνα για το ποιοι είμαστε και μία ενημέρωση για το τι πιστεύουμε και θέλουμε για την πατρίδα μας.